Επιστρέφουμε στο FIFA 20 Ultimate Team και συγκεκριμένα στο draft. Αλλά όχι ένα απλό draft, θα κάνουμε ένα, το πρώτο μας, το πρώτο draft challenge. Το οποίο θα γίνει μαζί με τον Άρη Σίγνα, ο οποίος, αν δεν ξέρετε, είναι ένας YouTuber πολύ καλός και έχει link στην περιγραφή, αν θέλετε να το τσεκάρετε. Το draft πάει ως εξής, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, μπαίνουμε στο FIFA 20 Ultimate Team, δίνουμε 15 χιλιάρια για το draft, τα οποία θα πάνε χαμένα σίγουρα. Το ξέρουμε ήδη αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και ανοίγει τα formations, τα 5 formations που δίνει, τα ανοίγει και εμείς θα πούμε στον Άρη τα formations που μας έδωσε. Εκείνος θα διαλέξει ποιο θεωρεί καλύτερο και θα πούμε στην ενδεκάδα, στην ομάδα. Έπειτα θα ανοίγουμε τις θέσεις που μας λέει ο Άρης, μία προς μία και θα του λέμε εμείς τι παίχτες είχαμε. Εκείνος τώρα, βάσει αυτό που ξέρει και όσο το θυμάται, πρέπει να ξέρει το παίχτη σε τι ομάδα είναι, σε τι πρωτάθλημα, χώρα, αν είναι icon, όλα αυτά τέλος πάντων, ώστε να διαλέξει τον καλύτερο παίχτη για το team. Αυτό όσο σκέφτεται το challenge, ο Άρης χτίζει τον draft μας, εμείς φτιάχνουμε απλά την αρχική ενδεκάδα και τα tactics και παίζουμε τα match. Οπότε για να δούμε τι draft μπορεί να χτίσει ο Άρης, πόσο καλό draft μπορεί να είναι. Βάσει τη δική μου δίκηση, άμα θυμάστε το πρώτο draft, και για να δούμε πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε εμείς πλέον όσο γινόμαστε καλύτερο στο FIFA 20. Αυτά. Ωστόσο, άμα είσαι γεννή στο κανάλι αυτό και κουστά βίντεο, part, ό,τι και να κάνουμε, μπορεί να κάνει μια εγγραφή και καμπανάκι για να σου έχετε ειδοποιήσει όταν βγαίνει νέο βίντεο. Και φυσικά, άμα κουστά το σημερινό, ρίξε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και επίσης, τσέκα και τον Άρη γιατί θα ανέβει και στον Άρη ένα αντίστοιχο challenge. Φύγαμε στο draft. Ωραία. Μπαίνω στο draft, online draft. Έχω έτοιμο draft. What the fuck? Τι φάση. Περίμενε, λοιπόν, πώς μπορώ να βγω από αυτό το draft. Από αυτό το draft, ο μόνος τρόπος για να βγεις είναι να ξεκινήσεις το πρώτο παιχνίδι και να κάνεις rage. Α, ωραία, πάμε να το κάνουμε γιατί έχω έτοιμο draft από ό,τι φαίνεται και έχουμε και έναν Crespo Prime και Garincha Moments μέσα. Οκ, okay. Whatever. Oh. Ώρα κανονικά για το draft. Αυτό είναι το κανονικό draft. 15.000 coins που θα πάνε άκλα αυτά. Και έχουμε 4-4-2 holding, 3-4-1-2, 4-1-4-1, 4-3-3 defend και 4-2-3-1 wide. Τα πέντε συστήματα. 4-2-3-1 wide. Ναι. Δεν έχει τα cam, είναι κακό αυτό. Okay. Πάμε σε κάτι κλασικό. Στο 4-3-3 μου είπες έχεις 2-4-3, το defending και το holding. 4-4-2 holding και 4-3-3 defend. Α, είναι 4-4-2. Ναι. Okay, τότε πάμε με το αγαπημένο μου 4-4-2. Ωραία, έφυγε. Και ξεκινάμε με captain, έχουμε... Παναγία και... Τι... λοιπόν... Έχουμε Baggio Prime, Henry Prime, Zidane Prime, Owen Prime και Ronaldinho Prime. Διάλεξε. Oh. 5 Prime icons και κάποιον. Δεν το έχω ξαναδεί. Γίνεται 5 icons στο πρώτο. Τι γίνεται. Ναι, όντως δεν μου έχει τύχει και εμένα. Γενικότερα είναι η περίοδος ακόμα που βγάζει όλα τα Prime icons. Μάλιστα, έχω. Οκ, okay, δεν ξέρω. Διαλέγεις. Ξέρεις ποιο είναι το κακό τώρα. Ότι υπάρχει πιθανότητα να βγουν όλοι αυτοί σε moments. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω ποιον να πρώτο διαλέξω. Δηλαδή ο Ronaldinho. Ναι. Είναι 4-4-2, ε. Πάμε με Ρόνι. Ρόνι, ωραία. Σάμπα. Έφυγε. Που, σε θέση επόμενη, που θέλεις. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το LM τώρα. Ναι, πάμε... LM. Πάμε στο striker. Πάμε στα δύο striker. Ωραία. Ανοίγουμε. Και έχουμε... Boom. Bam. Οκ, έχουμε Dalglish. Prime, Lewandowski χρυσή, Suarez χρυσή, Eusebio Prime και Lukaku χρυσή. Και Eusebio είναι center for, όχι striker. Ναι, πάλι το ίδιο δίλημα εδώ, ναι. Με τον moments και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι ας μην το πουσάρουμε τόσο πολύ στα άκρα. Eusebio είναι από τις αγαπημένες μου κάρτες, Prime δεν το συζητάμε, από τις καλύτερες κάρτες του παιχνίδι και 5 weak foot. Πάμε. Ωραία, πάμε, φύγαμε Eusebio. Hey, τι σου λέγα, ορίστε. Βγήκε ο ένας, ο μοναδικός, ο Prime Hulit, χρυσός Suarez, χρυσός Benzema, Prime Raul και Prime Kluivert. Κάτσε. Prime Hulit. Ναι, νομίζω είναι Prime Hulit αυτό, δεν κάνω λάθος. Είναι το 93 του είναι. Ναι, οκ, okay. CF. Ναι, CF. Αυτόν εννοείται. Δεν καλά, ήμουν σίγουρο μια που και ξέρω κιόλα. Πάμε να κλείσουμε την τετράδα τη επιθέση. Πάμε στο RM και μετά πάμε στο κέντρο. Ωραία. Δεν έχουμε Prime και έχουμε και ψιλοκακό pick. Έχουμε Scoff Inform, Politano UCL, Pedro Leon Χρυσή, Gerard Moreno Inform και Mkhitaryan Χρυσή. Οκ. Okay. Πάμε τον Politano. Είναι η βασική αγαπημένη κάρτα. Και δεν είναι κάτι τρομερό UCL, αλλά οκ. Ναι, οκ. Συνεχίζουμε. Άντε να πούμε. Έχουμε πάλι. Τι γίνεται, ρε, πάλι 5 Prime Icons. Έχουμε Rijkaard, Petit, Makelele, Gattuso και Σιέν. Τον Prime Σιέν θέλω να τον δοκιμάσω πάρα πολύ, γιατί δεν τον έχω δοκιμάσει καθόλου, αλλά ξέρω ότι ο Petit είναι πάρα πολύ καλό ο Prime. Και ο Σιέν είναι και με Σάντο, να σου πω, by the way. Είναι και με Σάντο, Ο Petit είναι με Hunter. Θα πάω με τον. Θα πάω με τον Petit. Με όγκο στο CDM. Ωραία. Petit. Επόμενο CDM. Έχουμε και λέμε. Ζανέτι Moments. Δεν βγήκε πρώτος. Έχουμε Μπουσκέτς χρυσή, Φαμπίνιο χρυσή, Καντέ χρυσή, Χάβι Μαρτίνες χρυσή και Ζανέτι Moments. Από τις καλύτερες κάρτες του CDM πάμε με Ζανέταρο. Ωραία. Και συνεχίζουμε με 5 icon του draft και ένα Moments. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως πηγαίνω κι εγώ από το left back, όλη την άμυνα και μετά τον τερματοφύλακα. Okay. Left back.
Οκ, Vertonghen in form, Robertson in form, Azpilicueta in form, Renato Sanchez, Seb Shifter και Jordi Alba, Team of the Year nominee. Πάμε στο αγγλικό, πάμε. Πάμε με Robertson. Πάμε με Robbo. Ωραία. Πάμε σε B πρώτο και έχουμε. Ο Vertonghen χρυσή, Blank moment, όχι moment, sorry, Prime. Σοκράτης χρυσή, Αντερβέλερ χρυσή και Van Dijk χρυσή. Όχι, δεν θα πάρουμε χρυσό Βίρτζιλ, πάμε με τον Blank. Πολύ ωραίος. Ωραία. Επόμενο CB έχουμε και λέμε. Είναι αυτά ρε φίλοι, τόση ώρα. Και έχουμε για ακόμα μια φορά 5 Prime. Παναγία, δεν ξέρω τι γίνεται ρε. Έχουμε Charles Puyol Prime, Ferdinand Prime, Koeman Prime, Baresi Prime και Moore Prime. Έχει τελειώσει Ferdinand Prime με τα ράστα, εννοείται. Είναι κακό πικ, δεν έχει σημασία. Καλεγκουίρι, Μαριάνο, Σβένσον, Λάουτον και Ντεμάρκο. Ντεμάρκο, μεγάλη αγάπη. Όσκαρ Ντεμάρκο. Πολύ μεγάλη αγάπη από το FIFA 16. Ωραία. Τσιμπάμε γι' αυτόν. Ένα χρυσό. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο τρεις κάρτες που δεν είναι icon στην ομάδα να ενημερώσω. Όλοι χρυσοί. Έχουμε Μπούρκι, Νέτο, Σόμερ, Γιορίς και Έντερσον. Νομίζω ότι θα πάμε σε Γιορίς. Okay. Νομίζω ότι είναι μια safe επιλογή ο Γιορίς. Ωραία. Πάμε όπως το κάνω εγώ. Όχι στα subs, πάμε στις ριζέρβες. Ωραία. Οκ. Okay, έχουμε Μανέ χρυσό, Νάμπρι inform, Φαμπίνιο χρυσό, Γκόμες χρυσό και Λόπες χρυσό. Ο Μανέ έχει πολύ καλύτερη κάρτα που είναι πιθανό να βγει. Πάμε με Γκνάμπρι. Ωραία. Οκ. Πίτσι, Inform, Ibrahimovic χρυσή, Μπενζεμά χρυσή, Σιρίγκου χρυσή και Νταβίτ Σίλβα χρυσή. Οκ. Okay, το μεγαλύτερο rating το έχει ο Σίλβα, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Πάμε με το, rating εδώ πέρα, γιατί δεν έχει κάτι. Οκ. Okay, ισχύει. Έχουμε λοιπόν Alan Road to the Final, Αθπιλικουέτα Inform, Depay Road to the Final, Κουαδράδο χρυσή και Τέγες Headliner. Πάμε με Τέγες Headliner και μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σαν. Ναι, είναι. Χρησιμοποιήσεις βασικά αν θέλεις. Πρώτο-τελευταίο reserve και βγήκε. Καλησπέρα! 4 prime moments πάλι. Τι γίνεται. Έχουμε Scholes, Van der Sar, Owen, Κόκε Χρυσή και Searer. Εγώ θυμίζω πως. Να σταματήσουμε και πάμε με. Ναι. Πάμε με Van der Sar στο τέρμα. Αυτό θα έλεγα γιατί δεν έχουμε. Έχουμε η μόνη της που δεν είναι icon είναι το τέρμα μας. Το μεγαλύτερο rating νομίζω ότι έχει ο Van Dijk. Ναι, ο Van Dijk 91. Τώρα ξέρεις τι, σκέφτομαι μήπως να πουσάρουμε, να δούμε αν θα βγάλει τον Team of the Year. Ωραία, πάμε με Griezmann, Ωραία. Οκ, όπα, Παναγία μου, λοιπόν, Sterling Team of the Year nominee, Hazard Team of the Year nominee, Grealish inform, Unal inform και Ben Yedder Shape Shifter. Η αγαπημένη μου κάρτα, εννοείται θα μπει ο Ben Yedder στο DCM. Εννοείται, θα βγάλουμε τον Πολιτάνο από εκεί. Kolarov inform, Mario Fernandez χρυσή, Digne headliner, Renan Lodi future star και Koulibaly Team of the Year nominee. Μπορούμε όμως να πάρουμε τον Digne και να τον βάλουμε στην πλευρά που είναι ο Τέγες για να κολλήσει και με τον Ben Yedder από μπροστά. Πάμε με Digne. Ωραία. Οκ, Kolarov inform, Walker χρυσή, Thiago Silva headliner, Renato Sanchez shape shifter και Ramos Team of the Year nominee. Πάμε με Ramos. Τους έχει 90. 90, ναι. Oh, δεν είναι silver, έχουμε Κέπα χρυσό, Πατσέκο inform, Pickford χρυσή, Αρεολά χρυσό και Σέπε inform. Τίποτα, ιδιαίτερο διάλεξε το θέλεις. Αρεολά, επειδή είμαι μεγάλη αγάπη από την αρχή της χρονιάς, κουβαλούσε όλες τις ομάδες, οπότε πάμε με Αρεολά. Αυτοί δύο. Ντίνιε. Άρα δεν έχει και πολύ νόημα, ας πάρουμε τον Ολλανδό, ωραία. Ναι, αφού δεν έχουμε ούτε Αγγλία ούτε. Το τζεμπήσαμε. Είναι πολύ ωραία ομάδα. Είναι πολύ τούμπανη ομάδα. Είναι πόσα τώρα εντάξει. Ώρα να δούμε τι θα καταφέρουμε στους γύρους. Και πρώτος γύρος, φύγαμε. Μια παρόμοια. Mbappé Inform, Crespo Moments, Ρικέλμε νέα κάρτα. Σαρ Future Star, Carlos Alberto, Nesta Rijkaard, Ronaldinho, Αλεξάνδρο Νέλσον με το Κέτερ Στέγγεν. Μια πολύ πρόκειτη ομάδα και εδώ νομίζω άμα δεν παίξω στα καλύτερά μου, ίσως και να χάνουμε. Τώρα στον Χούλιτ. Εουσέμπιο με πάρα πολύ ροφινές και Εουσέμπιο στα δίχτυα 1-0 στο 28. Με έναν δυνατό αντίπαλο που με δυσκολεύει αρκετά γιατί διαβάζει πάντα τον dragback. Δηλαδή φαίνεται ότι θα πας να κάνεις dragback. Πολύ καλό. Καλό dragback. Χουάν Ρωμάν Ρικέλ με σουτάρα από το έξω την περιοχή αλλά στο δοκάρι του Van der Sar και ευτυχώς γιατί θα είχαμε θέμα. Με πάρα πολύ ωραία τον Blank να βάζει στο πόδι του και ένα αποτρέπτη. Αποτρέπει μια γκολάρα. Ρόνι κλέβει κεφάλι, μπορεί και κάρτα στον Νέστα. Είναι και κάρτα, ωραία. Και κοντεύει και το ημίχρονο σιγά σιγά. Για Ben Yedder. Χούλιτ. Το σουτ, αλλά στα χέρια του Ter Stegen και διώχνει. Πάμε δεύτερο ημίχρονο. Δεν θέλω να κάνω αλλαγές, μια χαρά ομάδα έχουμε. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή που μπορεί να κάνει τρελό impact. Τρελή, αλλάξει τρελά το game. Και ο Τέγες είναι εκεί και κόβει. Την μπάλα πάρα πολύ ωραία και βγαίνει η corner. Και μπάλα στον Eusebio τώρα πάρα πολύ ωραία. Με fake shot. Και Eusebio φινές περνάει όμως έξω τα δίχτυα. Crespo περνάει. Ρίο Φέρντιναντ όμως. Πολύ καλός ο Ρίο Φέρντιναντ. Εντάξει,
Εύκολα, Ρόνι. Μπάλα. Θα κρατήσει ο Ροναλντίνιο την μπάλα και πάλι ο Ρόνι την μπάλα. Και με ένα ωραίο φινές το 2-0 στο 82. Νομίζω έχω βελτιωθεί εμφανέστατα από την πρώτη φορά που παίξαμε draft. Προσπαθεί. Έχουμε και τον Χούλι τώρα γυρισμένο πίσω. Ο οποίος θα πάρει και την μπάλα. Και θα με προλάβει ο Σεμέδο γιατί δεν έκανα γρήγορη πάσα όπως ήθελα. Προθυμένη για τον Σαρ, όπως είναι και ο Τέγες, αλλά ο Σαρ προλαβαίνει. Μπλανκ. Και πάνω στο Φέρντιναντ. Τα δύο συμπί μου είναι τύχη, ρε. Είναι κυριολεκτικά τύχη, να ξέρετε. Και φεύγει ο Μενγέντερ μου. Και είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο για τρίτο γκολ. Και κάνουν φάουλ στο Ρουτ Χούλιτ. Πώς τολμάς. Πάτσε και πώς. Μην κάνεις ρεύσκη. Σε παρακαλώ να βαρέσω το φάουλ τουλάχιστον. Σε παρακαλώ. Ούτε το φάουλ δεν μ' άφησε να βαρέσω. Εδώ βλέπουμε μια εξαιρετική ομάδα. Με Ντελίχτ Team of the Year, Eusebio, Ronaldinho, Neymar in form, George Best. Τρομερή ομάδα κι αυτή. Και το μόνο είναι να δούμε αν ο παίχτης είναι τόσο καλός ο προηγούμενος ή και καλύτερος. Για να δούμε αν θα μπορούμε να νικήσουμε ή όχι. Πίσω το παιχνίδι κολλάει. Το παιχνίδι κολλάει και θα φάμε ένα πολύ κακό γκολ. Α, το παιχνίδι κολλάει πάρα πολύ. Δεν αλλάζει, δεν δίνει καν. Ναι. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά το παιχνίδι κολλάει πάρα πολύ, μάγκες. Δηλαδή, έχω κλικάρω τουλάχιστον ένα σεκόντ πριν βαρέσει, πριν γίνει αυτό που κάνω. Δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω και... Ναι, δυσκολεύομαι. Ρόνι έχει μπει μέσα, κρατάει την μπάλα και μπαίνει γκολ. Μάγκες δεν μπορεί να κάνω τίποτα με τόσο delay που υπάρχει. Eusebio και βάζουμε και ένα γκολ. Θα δούμε και skip. Άμα κλείσει αυτό το delay, άμα σταματήσει κάποιος αυτό το delay, ίσως να υπάρχει πιθανότητα να το γυρίσω. Εντάξει, άμα δεν φύγει αυτό το delay δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή μου δίνει τη σπέθαση μου ένα σεκόντα αργότερα. Αυτή την πάσα, εκεί δεν έχει παίχτη Χουλίτ. Εκεί δεν υπάρχει δικός μας παίχτης, υπάρχει δικός του παίχτης. Χούλιτ, Μπενγέντερ, Eusebio, βγαίνει ο Βίρτζιλ, παίρνει πτώμα, παίρνει πόδια, χέρια, όλα. Δεν πας να κάνεις τέτοια σε μένα, φίλε, τα ξέρω τα κόλπα. Δεν γίνεται, άμα παίζεις με ντρόμπα και εκεί πέρα και έχει 50 άτομα στην άμυνα, δεν πάει κάνω τίποτα. Και το τελείο δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Παίρνει κόντρο σε Νεϊμάρα του Ζανέτη, τα δούμε και αυτό, γενικότερα, ωραία. Και ο Βαντερσόρ πιάνει ένα πολύ καλό σούτ από τον Eusebio και κάπως έτσι θα λήξει το game 1-3. Χωρίς να μπορώ να κάνω τίποτα. Και αυτό το καταραμένο τηλέ μας έφαγε όλο τον draft. Θα σώσουμε το τελευταίο γκολ, αλλά το game έχει λήξει. Δεν πάω να κάνω τίποτα πλέον. Δυστυχώς αυτό το delay με το server είναι αυτό που μας έφαγε όλο το game και τον draft. Δεν μπορώ. Μιας που χάσαμε δεύτερο round από απίστευτο delay, δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορούσα να κάνω τίποτα. Πάμε να δείξουμε τα πλέμπικα packs που μας έδωσε αυτό το game. Ξεκινώντας με ένα απλό gold pack που θα πάρουμε τίποτα. Θα πάρουμε αρνητικό βασικά, πόσο μάλλον. Θα έχουμε μείον, ούτε καν board δεν είναι, τέλεια. Ποια ήταν τα packs που σου έδωσε? Ένα gold και δύο premium gold. Και δύο premium gold, ok. Ωραία, τίποτα. Ένα hawk πήραμε στο πρώτο, εντάξει, κάτι είναι αυτό. Okay. Και πράγμα για τα δύο premium, τα οποία πάλι δεν έχουν τίποτα. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό κάθε φορά. Α, είναι boards, ωραία. Καλό αυτό. Δεν είναι walkout, ok, κακό. Δεν πειράζει. Και έχουμε τον. Α, Copa Libertadores Domingo 75 μαύρο, ok. Και ένα anchor. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Από το φάγκο του όλου δεν περιμένει και κάτι πολύ καλύτερο. Καλά, ναι, εντάξει, ξεκάθαρα. Και τελευταίο premium gold pack είναι. Για να δούμε. Δεν είναι ούτε καν board. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πήγαμε απόλυτο κουβά. Η καλύτερη επένδυση για τον 15.000 ήταν. Α, πήραμε και έχει και 1000 κόντζ μέσα. Εντάξει. Και ένα striker του CF. Οκ. Okay. Okay. Αυτό δεν είναι ακριβό το striker του CF, αλλά το CF για κάμε το ακριβό. Ό,τι να είναι. Το κάναμε, τελείωσε και αυτό ήταν το draft. Δεύτερο draft, ελπίζω να το απολαύσατε. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Ένα draft, το πρώτο μας draft challenge. Ένα πολύ δυνατό draft, μπορώ να πω. Πάρα πολύ καλό δυνατό draft με Χούλιτ και Eusebio. Αλλά παρόλα αυτά, πολύ καλό draft. Εμείς τα πήγαμε πολύ καλά, νικήσαμε στον πρώτο γύρο. Έναν καλό αντίπαλο. Στον δεύτερο χάσαμε γιατί υπήρχε delay. Δεν ξέρω αν το βλέπατε εσείς, αλλά υπήρχε ένα button delay το οποίο μας έφαγε ειλικρινά. Αλλά την έκαναμε αυτά, έχει το FIFA και τα δεχόμαστε.
και προχωράμε. Οπότε σήμερα, αν το μαθαίνετε στο βίντεο, μπορείς να κάνεις ένα like ή να σχολιάσεις πώς φάνηκε το draft, το challenge και αν μας άρεσε το collab με τον Άρη. Και φυσικά να κάνεις μια εγγραφή και καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για νέα βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο ή στα stream στο PDT Project.